Χρειάζεται πολύ μεγάλο θράσος από τον κύριο Υπουργό να κάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά όχι μόνο απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, χαρακτηρισμούς οι οποίοι είναι πρωτάκουστοι για αυτή την αίθουσα. Είναι πρωτάκουστοι για αυτή την αίθουσα. Και κάνετε ένα βρώμικο παιχνίδι, κύριε Υπουργέ, παίζετε ένα πολύ βρώμικο ρόλο και είστε αρχιπραξικοπηματίας μιας κυβέρνησης η οποία έχει κουρελιάσει, θα τα εξηγήσω όλα αυτά. Έχει κατακουρελιάσει όλη την εργατική νομοθεσία. Ένα λεπτό. Μια στιγμή. Θα σας διακόψω το χρόνο σας. Δεν έχουμε διακοπή, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε το δικαίωμα να μην δεχτείτε. Όταν τελειώσω θα μου τα πείτε. Όχι. Το Προεδρείο αποφασίζει όταν ποτέ την διακοπή. Θα μου τα πείτε. Εγώ σταματάω το χρόνο σας. Να σταματήσω. Ένα λεπτό. Το χρόνο δεν μπορώ να το σταματήσω. Το σταμάτησα ήδη. Ακούστε. Ακούστηκαν τόσα πολλά σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Μα τόσα πολλά. Ακούστε, σας παρακαλώ. Πρόεδρε, αυτά πρέπει να τα κάνετε όταν μιλάει ο κύριος. Ακούστε, σας παρακαλώ. Ο οποίος μίλαγε με ένα ύφος. Παρακαλώ. Με έναν τρόπο και με χαρακτηριστικούς. Παρακαλώ. Πρωτοφανής. Ακούστε τώρα. Έλεος. Ακούστε. Ακούστηκαν τόσα πολλά σε αυτή την αίθουσα από συναδέλφους και δεν διέκοψα κανένα. Για να αναγκαστώ να διακόψω εσάς. Κακώς κάνετε που είμαστε, όχι, το καλό το έκανα. Κακώς που είμαστε και στην ίδια περιφέρεια, το ότι να λέτε πραξικοπηματίες τους υπουργούς είναι το πολύ βαριά έκφραση. Και θα το εξηγήσω. Πολύ βαριά έκφραση. Δεν είναι και καθόλου τελειώνω βαριά εδώ. Είναι καθόλου βαριά η έκφραση. Και τελειώνω εδώ. Σας βάζω τον χρόνο πάλι. Λοιπόν. Και εξηγούμε. Και εξηγούμε. Διότι είναι ντροπή ορισμένοι άνθρωποι να βγαίνουν το βήμα και να απευθύνουν τέτοιους χαρακτηρισμούς στην αξιωματική αντιπολίτευση, σε όλη την αντιπολίτευση, σε οποιονδήποτε σε αυτή την αίθουσα, όταν έχουν κάνει αυτά τα τερατουργήματα. Μας μιλάτε εμάς για τους εργαζόμενους. Εσείς διαλύσατε το πιο στοιχειώδες που υπάρχει. Τι? Τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση. Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 28 Δευτέρου του 12, τι κάνατε? Καταργήσατε την Εθνική Συλλογική Σύμβαση και με μονομερή απόφαση κατεβάσατε τον κατώτατο μισθό από τα 751 ευρώ στα 580 και καθαρά 500 ευρώ. Πού έχει ξαναγίνει σε δημοκρατία αυτό, κύριε Υπουργέ, που έχετε αυτό το θράσος να απευθύνεστε υπό χαρακτηρισμούς στην αξιωματική αντιπολίτευση? Πείτε μου, σε δημοκρατία, πού έχει γίνει με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αυτή η κατακρεούργηση του κατώτατου μισθού, η διάλυση συλλογικής σύμβασης, η κατάργηση ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων? Και ερχόστε να μας μιλήσετε για υπεράσπιση εργατικών συμφερόντων? Και τι έχετε κάνει? Το άλλο πρωτάκουστο, το οποίο το υποστήριξε και η κεντροαριστερή ελιά του ΠΑΣΟΚ, που θριαμβολογεί. Καλά, εσείς δεν παίζεστε. Λοιπόν, το υποστήριξε και η κεντροαριστερή ελιά του ΠΑΣΟΚ, η οποία θριαμβολογεί για το εκλογικό αποτέλεσμα. Τι άλλο έχετε κάνει. Πού έχετε δει κάτω από τα 25 χρονών εργαζόμενοι να μην παίρνουν ούτε αυτή την πραξικοπηματική μείωση του κατώτατου μισθού που κάνατε? Και να κατεβάζετε το μισθό, τον κατώτατο μισθό για τους νεότερους κάτω των 25 ετών, φοβερή διάκριση, λες και είναι έγκλημα να είσαι κάτω από 25 χρονών. Αυτό είναι ένας ρατσισμός κατά των νέων πρωτοφανής. Λοιπόν, το κατεβάσατε από τα 500, το πήγατε στα 511 ευρώ μεικτά, 420 καθαρά. Και μιλάτε εσείς για εργασιακά δικαιώματα? Μιλάτε για θράσος? Μιλάτε για επικίνδυνους? Και εδώ τι έχετε κάνει τώρα? Από 1 του 2017 ο κατώτατος μισθός της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης θα διαμορφώνεται με απόφαση του Υπουργού. Έλεος. Πέστε μου, σε ποια δημοκρατία εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα?
Πού ακούστηκαν αυτές οι ρυθμίσεις και οι διατάξεις? Αυτά τα έσχη λοιπόν τα οποία κάνετε, ερχόσαστε εδώ να τα συνεχίσετε με αλλεπάλληλες ρυθμίσεις οι οποίες φέρνετε αεροπλανικά. Δεν τολμάτε να εισάγετε ρύθμισή σας με κανονική διαδικασία, να τη φέρετε εδώ στη Βουλή, να συζητηθεί στην Επιτροπή, να συζητήσουμε με τους φορείς, να πάμε στην Επιτροπή να γίνει συζήτηση κανονικά, να πάμε στην Ολομέλεια να συζητήσουμε, αλλά τα φέρνετε αεροπλανικά για να αποφύγετε κάθε έλεγχο, κάθε διαδικασία, και τα φέρνετε με ένα απίστευτο ομό κοινικό εκβιασμό. Ότι δήθεν θέλετε να προστατεύσετε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και η αθλειότητα είναι ότι και έρχεται η πλευρά του ΠΑΣΟΚ και ισχυρίζεται τα ίδια πράγματα εδώ. Είμαστε εναντίον των συμφερόντων των εργαζομένων εμείς? Είμαστε εναντίον? Αυτό θέλετε να πείτε? Αυτό θέλετε να πείτε? Θέλουμε να μην πληρώνουν τα δεδουλευμένα τους? Θέλουμε να μην πληρώνουν τα δεδουλευμένα τους? Θέλουμε να μην δουλεύουν οι άνθρωποι? Ξέρετε τι έγκλημα έχετε κάνει? Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο από τα παραγωγικά εγκλήματα στη χώρα? Διαλύσατε μια ισχυρότατη ναυπηγοεπισκευαστική και ναυπηγοκατασκευαστική βάση στη χώρα. Τη διαλύσατε κυριολεκτικά. Είχαμε τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Εγώ μικρός ήμουνα στο Σκαραμαγκά. Και μπαίνανε στρατιές εργαζόμενοι κάθε πρωί και δουλεύανε. Πάνω από 10.000 εργαζόμενοι μέσα στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ολόκληρη πόλη. 6.500 στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Στη ζώνη δε αμέτρητης. Οι αμέτρητοι ήταν οι άνθρωποι κάθε πρωί πριν το ξημέρωμα. Όποιος πήγαινε στην πύλη της ζώνης ναυπηγοεπισκευαστικής, ήταν αμέτρητες οι στρατιές των εργαζομένων που μπαίνανε μέσα να δουλέψουν. Αυτά ήταν τα ναυπηγοεπισκευαστικά και ναυπηγικά, οι ναυπηγικές επιχειρήσεις στη χώρα μας. Τις διαλύσατε όλες. Σήμερα έρημο το πέραμα. Έρημο. Έρημος τόπος, έρημο πεδίο. Δεν δουλεύει κανένας. Ποιος θέλει γι' αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Έρημο πεδίο. Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Κλειστά. Κλειστά. Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι. Σύρο και νεόριο. Νεκροταφεία. Νεκροταφεία. Τα πήρε το δημόσιο και τα ιδιωτικοποίησατε. Σκάνδαλα επί σκανδάλων. Εκκρεμούν οι υποθέσεις αυτές στην εισαγγελία. Σκάνδαλα επί σκανδάλων. Και ερχόσαστε να μας μιλήσετε λοιπόν ότι ενδιαφέρεστε για τα ναυπηγεία? Τα ναυπηγεία τα κλειστά? Τα ναυπηγεία που είναι έρημο πεδίο? Ποια ναυπηγεία ενδιαφέρεστε? Ποιο είναι το σχέδιό σας για τη ζώνη? Ποιο είναι το σχέδιό σας για το Σκαραμαγκά? Τι σχεδιασμός υπάρχει για τον Νεόριο και την Ελευσίνα? Μηδέν. Τίποτα. Τίποτα. Εγκατάλειψη. Πελατειακές σχέσεις ρουσφετολογικά. Παιχνίδια με τους ιδιοκτήτες. Σκάνδαλα και μίζες. Αυτή είναι η τακτική σας. Η λαιλασία. Και έρχομαι τώρα στην συγκεκριμένη εδώ ρύθμιση. Τι λέει η ρύθμιση αυτή? Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρει να διαβάζει. Αγράμματοι είμαστε. Άσχετοι. Ασχολούμαστε με τα εργατικά θέματα δεκαετίες. Άσχετοι όμως. Δεν καταλαβαίνουμε και με το ασφαλιστικό τομέα. Άσχετοι. Εσείς προχθές ανακατευθήκατε, τα γνωρίζετε όλα. Εγώ το δέχομαι αυτό. Αλλά και το Γενικό Λογιστήριο δεν ξέρει τίποτα. Δεν γνωρίζει, δεν καταλαβαίνει. Τι λέει εδώ πέρα η ρύθμιση? Από το Γενικό Λογιστήριο. Το ποσό των ληξιπρόθεσμων. Δύο λεπτά θα ήθελα. Από το ποσό των ληξιπρόθεσμων φυλών σε δύο ρυθμίσεις καταβάλει η εταιρεία μηνιαία δόση 70.000 ευρώ μέχρι 30/6/2017. Έτσι μέχρι 30/6/2017 θα εξοφληθεί ποσό 2,5 εκατομμυρίων. Από τα 10. 2,5 εκατομμυρίων. Περίπου. Για το εναπομείναν ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν ορίζεται τρόπος εξόφλησης.
για το εναπομείναν ποσό 7,5 εκατομμύρια ευρώ δεν ορίζεται τρόπος εξόφλησης. Από τις προτινόμενες διατάξεις, γράφει παρακάτω το Γενικό Λογιστήριο, επέρχεται συνολική υστέρηση ίσπραξης εσόδων του προϋπολογισμού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και λοιπόν ασφαλιστικών φορέων νομικών προσώπων επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό ποσού 12,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου από τη θέσπιση ευνοϊκότερου καθεστώτος ίσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών της ανώνυμης εταιρείας Ναυτιλιακές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ήρου 7,5 εκατομμύρια ευρώ και την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυπηγικό τομέα. Δεν μου λέτε έτσι κανονίζετε εσείς τις ρυθμίσεις? Τα 7,5 εκατομμύρια πετάνε? Έτσι κανονίζετε τις οφειλές στο ΙΚΑ? Και εσείς είσαστε πολιτικός προϊστάμενος του ΙΚΑ. Εδώ έχετε νομικές ευθύνες, όχι μόνο πολιτικές ευθύνες για τα έσοδα του ΙΚΑ. Δεν μπορείτε εδώ τα 7,5 εκατομμύρια την ώρα που το ΙΚΑ παίρνεται, που οι συντάξεις κατακρεουργούνται, που δεν έχουν μέλλον και που από 1η-1η-15 οι επικουρικές συντάξεις κόβονται από 20 έως 40% με την ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος και από 1η-1η-15 το κράτος εγγυάται μέχρι 360 ευρώ σύνταξη ψηφισμένα, μέχρι 360 ευρώ, παραπάνω δεν εγγυάται. Όταν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, έτσι πετάτε τα 7,5 εκατομμύρια ακάλυπτα? Και αν θέλατε, εγώ παίρνω την καλύτερα των περιπτώσεων, ότι η ρύθμιση είναι αναγκαία και αναπότρεπτη. Γιατί θα την πληρώσει το ΙΚΑ αυτή την ρύθμιση? Γιατί θα την πληρώσει το ΙΚΑ? Το ΙΚΑ είναι οι ασφαλιστικές φορές, είναι οι συντάξεις. Αν το δημόσιο, λέω, ήταν δίκαιο, ήθελε να κάνει μια ρύθμιση κοινωνικού χαρακτήρα, δεν τις κάνει στις πλάτες του ΙΚΑ, θα τις αναλάβει το δημόσιο να κάνει αυτού του είδους την κοινωνική πολιτική. Όχι να τη χρεώνει στα ταμεία. Φτάνει η λαϊλασία των ταμείων. Την κάνατε με τα αποθεματικά τους. Την κάνατε με τα ομόλογα. Δύο φορές. Και τα ομόλογα τα παιχνίδια που παίχτηκαν τα βρώμικα και τα ομόλογα που κουρέψατε. Την κάνατε με αλλεπάλληλες λαϊλασίες. Λοιπόν, δεν θα αρχίσετε εδώ να κάνετε το γαλαντόμο, και μάλιστα ο υπεύθυνος για το ασφαλιστικό σύστημα σε βάρος του ΙΚΑ, αλλά να δούμε αν και η ρύθμιση είναι και σωστή. Αν η ρύθμιση διασφαλίζει και τι διασφαλίζει. Αν αυτή η ρύθμιση είχε ως αποτέλεσμα να πληρωθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και να μας πείτε πόσα είναι, ώστε αν αντισταθμίζονται. Θα μπορούσαμε εμείς να πούμε ότι αν είναι να πληρωθεί ο εργαζόμενος που δούλεψε και που προστάνε, κύριε Λαφαζέντη, να το κάνουμε. Ξεπεράσει τα 12. Αλλά πού είναι, πού γράφεται εδώ στη διάταξή σας ότι η ρύθμιση αυτή θα έχει ως αντίτιμο να πληρωθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων? Ποια είναι η εξασφάλιση? Και επίσης δεν μου λέτε ποια είναι η εξασφάλιση ότι δεν θα κάνετε αυτή τη ρύθμιση και δεν θα αρχίσουν οι απολύσεις από αύριο? Ήδη έχει κάνει αίτηση να υπαχθεί στο άρθρο 99 η επιχείρηση. Ποια είναι η ρύθμιση? Την άλλη φορά που είναι ο κύριος Ρήγας εδώ, φέρατε μια ανάλογη ρύθμιση για τον ίδιο επιχειρηματία στην Ελευσίνα και λέγαμε ρήτρα ότι θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι, ρήτρα ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Πήρε τα λεφτά, αρκετά λεφτά, δεκάδες εκατομμύρια τότε, και την άλλη μέρα αρχίσαν οι απολύσεις. Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ πολύ. Αρχίσαν οι απολύσεις στην Ελευσίνα. Ποια είναι η εγγύηση λοιπόν εδώ ότι θα γίνει αυτή η ρύθμιση και δεν θα γίνουν απολύσεις? Ποια είναι η εγγύηση ότι τα δεδουλευμένα? Κύριε Λαφαζάνη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Και δεν μου λέτε με τα 13 λεπτά. Σας πού παρακαλώ. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Τελειώνω. Αμέσως τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και πού θα πάει αυτή η δουλειά, κύριε της κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, που μας φέρνετε αεροπλανικά αυτές τις ρυθμίσεις? Κάθε ένα μήνα θα μας φέρνετε και από μια ρύθμιση τέτοια? Και έτσι νομίζετε ότι προσφέρετε αναπτυξιακό έργο ή υπηρετείτε κανένα συμφέρον εργαζομένου? Ποιο είναι το σχέδιο
Ευχαριστούμε, για την ανασυγκρότηση των ναυπηγείων. Τα ναυπηγεία τα ιδιωτικοποίησατε της Ελευσίνας και της Ήρου. Τα ξεπουλήσατε κυριολεκτικά και αυτή τη στιγμή κλείνουν. Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ανασύνταξη και την αναδιοργάνωση των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου? Ποιο είναι το σχέδιο για τα ναυπηγεία Σκαραμακά? Ποιο είναι το σχέδιο για τη ζώνη? Σας παρακαλώ, κανένα απολύτως σχέδιο. Κύριε Λαφαζάνη, και παίζετε πελατειακά παιχνίδια. Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ πολύ. 2 λεπτά, πήγαμε στα 15.